Καλημέρα. Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 και έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον mail το οποίο έχει τίτλο «Ο σύντροφός μου με εκνευρίζει». Γεια σας κυρία Θέκλα. Είμαι μια κοπέλα 25 χρονών. Είμαι με έναν άνθρωπο σε σχέση εδώ και μερικά χρόνια. Η σχέση αυτή έγινε από μεγάλη έλξη και έρωτα. Ωστόσο τον τελευταίο καιρό παρατηρώ μέσα μου ορισμένα πράγματα που με προβληματίζουν. Αλλά δειλιάζω να τα αντιμετωπίσω και θα σας πω σε λίγο το λόγο. Παρατηρώ τον εαυτό μου να με εκνευρίζουν πλέον πολλά πράγματα πάνω του. Με εκνευρίζει ο τρόπος που μιλάει, η χρονική στιγμή που επιλέγει να γελάσει με κάτι που ο ίδιος είπε. Με εκνευρίζει το γεγονός ότι είναι απότομος και απόλυτος πολλές φορές που μιλάει. Ακόμα με εκνευρίζει κάτι που στην αρχή με γοήτευε. Με εκνευρίζει να μου μιλάει συνέχεια για πολιτική, για οικονομικά, για λεφτά, για χρηματιστήριο. Βαρέθηκα. Εμένα ανέκαθεν με έλκυαν τα μυαλά που είναι αναλυτικά, φιλοσοφούν, ψάχνονται. Γενικώ. Γενικώ ασχολούνται με την ψυχολογία και την πνευματικότητα. Εκείνο δεν πληρεί καμία από αυτέ τι προποθέσει. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να συνειδητοποιεί σχεδόν πω δεν είμαι βέβαιη για το αν θα ερωτευόμουν κάποιον άλλο που θα πληρούσε όλε τι προποθέσει. Άρα φοβάσαι μήπω ερωτευτεί κάποιον άλλο που να πληρούσε αυτέ τι προποθέσει. Μερικέ φορέ το έχω σκεφτεί και για την εξωτερική εμφάνιση. Μου αρέσει ο φίλο μου, αλλά ξέρω ότι δεν πληρεί το ιδανικό. Για μένα πάντα. Κάποτε δεν βαριόμουν ποτέ μαζί του. Πλέον πολλέ φορέ νιώθω ότι εκνευρίζομαι ακριβώ επειδή βαριέμαι. Και ο εκνευρισμό και η βαρεμάρα όταν είσαι μαζί με τον σύντροφο σου είναι δείγμα ενδοψυχική σύγκρουση ότι κάτι συμβαίνει που δεν σου αρέσει. Ωστόσο, επειδή και εγώ δεν είμαι σε μια καλή φάση, α, θα σε ρωτούσα τι γίνεται με σένα. Δεν έχω τα χρήματα να σπουδάσω αυτό που θέλω. Έχω πάρει και κάποια κιλά ύστερα από μια θεραπεία που έκανα. Και γενικώ επειδή εγώ δεν βλέπω τον εαυτό μου όπω θα ήθελα, και έχω απέτηση να τον δω, νιώθω ότι δεν είμαι άξια να ζητάω κάτι περισσότερο από αυτό που έχω. Αυτή είναι μια οπτική ότι επειδή εσύ έχεις βάλει κιλά, επειδή εσύ νιώθεις ότι δεν, δεν έχεις δεν ικανοποιεί τι επιθυμίε σου για σπουδέ, για μόρφωση, για καριέρα, αυτό που θε να κάνει. Μου το έχει γράψει, αλλά δεν το λέω για να μην προδώσω την ταυτότητά σου. Επειδή δεν μπορεί να τα κάνει σε αυτή τη φάση αυτά τα πράγματα και επειδή δεν σε αρέσει ο εαυτό σου, μήπω το προβάλλει αυτό πάνω στο σύντροφο σου και βλέπει το σύντροφο σου όπω βλέπει τον εαυτό σου αρνητικά. Αυτή είναι μία, ένα τρόπο, μια υπόθεση, μια θεραπευτική υπόθεση. Ο άλλο είναι ότι παραμένει σε μια κατάσταση που δεν σου ταιριάζει επειδή δεν νιώθει καλά με τον εαυτό σου. Αλλά μήπω ισχύει και το άλλο. Επειδή δεν σ' αρέσει ο εαυτό σου να το προβάλλει αυτό πάνω στο φίλο σου. Σύν το γεγονό ότι τον έχω και απόλυτη ανάγκη. Γιατί με του γονεί μου τα πράγματα είναι άθλια. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να με αφήσουν χωρί λεφτά, βοήθητη. Η φίλη αυτή συμπληρώνει τώρα τι σπουδέ τη, δεν τι έχει τελειώσει ακόμη. Μου έχει στείλει το mail, είχε δύσκολη ε, ανατροφή, δύσκολη μια κακοποιητική παιδική ηλικία. Και έχει και μεγάλο παράπονο ότι δεν τη στηρίζουν οι γονεί να σπουδάσει αυτό που θέλει. Φυσικά, ο φίλος μου έχει υποσχεθεί ότι θα με βοηθήσει σε όλα με κάθε τρόπο και ότι δεν θα με αφήσει ποτέ. Φυσικά δεν είναι ότι δεν έχω συναισθήματα για εκείνον πλέον. Απλώς έχουν αλλάξει ορισμένα πράγματα. Δεν με καλύπτει όσο θα ήθελα να με καλύπτει ο σύντροφο μου. Δεν νιώθω ότι βρήκα το ιδανικό για μένα πάντα τέρι μου. Ελπίζω να δω, μου δώσετε μια συμβουλή μέσω κάποιου βίντεο. Σας ευχαριστώ εφ' τον προτέρω. Λοιπόν, κούκλα μου θα σου πω το εξή είσαι 25 χρονών, είσαι 2-3 χρόνια, πόσα χρόνια είσαι με το φίλο σου, που είναι αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα για να νιώσετε οικεία ο ένας με τον άλλο, να χαλαρώσετε ο ένας με τον άλλο και να βγάλετε προς τα έξω και κάποιες πλευρές του εαυτού σας που ίσως στην αρχή της, του, που φλερτάρατε ο ένας στον άλλο, στην αρχή που είχατε πολύ αγάπη, ερωτική και πολύ πάθος και ξεκίνησατε τη σχέση να μην τα βγάζατε στην επιφάνεια. Εγώ προβληματίζομαι, πραγματικά προβληματίζομαι διαβάζοντας το mail σου και σου το λέω με όλη μου την αγάπη ε, και σε προτρέπω να πας και σε ψυχολογό από κοντά να το συζητήσετε γιατί σίγουρα σε, σε καμιά περίπτωση το vlog, το βίντεο στο διαδίκτυο δεν υποκαθιστά ούτε την επίσκεψη σε ένα ψυχολόγο από κοντά, ούτε τη διάγνωση, ούτε και την ψυχοθεραπεία. Εγώ υποθέσεις κάνω. Με πολύ αγάπη, το, το, η διέστησή μου μου λέει, διαβάζοντας το δικό σου το mail, ότι έχεις θέμα με τον εαυτό σου. Ε, ότι έχεις θέμα με τον εαυτό σου, το, παρε, το παραδέχεσαι και ίδια. Η διέστησή μου μου λέει ότι αυτό το θέμα που έχεις με τον εαυτό σου, μπορεί να μην σε αφήνει να δεις καθαρά το τέρι σου. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη περίπτωση το τέρι σου να μην είναι ακατάλληλο για σένα, αλλά εσύ να το βλέπεις ακατάλληλο, επειδή από τη μια δεν αγαπά τον εαυτό σου, δεν νιώθει καλά εσύ ίδια με τον εαυτό σου. Και από την άλλη, νιώθει ότι έχει κάποιο συμφέρον να είσαι μαζί του. Συμφέρον με την καλή έννοια, όχι με την κακή έννοια. Με την έννοια το ότι από τη στιγμή που φοβάσαι ότι μπορεί οι δικοί σου να σε αποκόψουν από την οικονομική ενίσχυση και αυτό σου έχει πει προφανώ ίσω και επειδή του ότι σε αγαπάει και σε νοιάζεται. Εντάξει, ε, 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 ότι εγώ θα σε στηρίξω άμα σταματήσουν οι γονείς σου να σε στηρίζουν εσύ να νιώθεις ότι είσαι παγιδευμένη. Δηλαδή να νιώθεις ότι επειδή, μήπως μένω, επειδή άμα με αφήσουν οι γονείς μου στο, δρόμο ή άμα με αφήσουν απροστάτευτοι οικονομικά ή αν κόψουν κάθε επαφή μαζί μου, αυτός θα είναι η οικογένειά μου. Γι' αυτό είναι η μεγάλη παγίδα το να υποσχόμαστε στο τέρι μας ότι θα του σταθούμε σε δυσκολίες, οικονομικές κυρίως, γιατί μπορεί μεν να νιώσει παροδικά το τέρι μας καλά ότι «Α, ο άντρας μου, ο φίλος μου, οι φίλοι μου θα με στηρίξουν», από την άλλη όμως αλλάζει και λίγο η ισορροπία δυνάμεων μέσα σε μια σχέση και αυτός ο οποίος είναι εκείνος που προσδοκεί στο να λάβει κάποιο, κάποια όφελος ή έχει λάβει κάποιο όφελος, μπορεί να νιώθει και άσχημα απέναντι σε αυτόν που το δίνει γιατί ε, μπερδεύεται, μένω εδώ επειδή θέλω αυτό το παιδί ή μένω εδώ επειδή αυτό το παιδί με καλύπτει οικονομικά ή αυτή η κοπέλα με καλύπτει οικονομικά. Λοιπόν, εγώ έχω να σου συστήσω ένα πράγμα. Έχοντα υπόψη μου και στο μυαλό μου και τα άλλα mail που μου έχει στείλει, τα οποία συμφωνήσαμε να μην τα κάνουμε vlog και να κάνουμε αυτό. Τα άλλα mail που έστειλε κοπέλα έχουν να κάνουν με τη σχέση της με τους γονείς της και με τον τρόπο με τον οποίο έχει μεγαλώσει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Λοιπόν, κούκλα μου, προτεραιότητα σου αυτή τη στιγμή δεν είναι να καταστρέψεις τη σχέση σου ή να τερματίσεις τη σχέση σου. Κατά τη γνώμη μου, προτεραιότητα σου αυτή τη στιγμή είναι να γίνεις ανεξάρτητη από τους γονείς σου. Δηλαδή, να βρει τρόπο να μην εξαρτάσαι οικονομικά και ψυχοσυναισθηματικά από αυτούς. Γιατί όσο εξαρτάσαι από αυτούς, και νιώθει ανασφάλεια ότι μπορεί να διακοπεί η σχέση σα. Και όχι απλά νιώθει ανασφάλεια, έχει και κάθε λόγο να νιώθει ανασφάλεια, γιατί συνεχώ σε απειλούν ότι αν κάνει αυτό δεν θα σου δώσουμε χρήματα, αν κάνει το άλλο δεν θα σου δώσουμε χρήματα, αν σπουδάζει αυτό που θε δεν θα σε στηρίξουμε οικονομικά. Όσο εξαρτάσαι οικονομικά από του γονεί σου, Τόσο πιο πολύ ανασφάλεια θα νιώθει, τόσο χειρότερη θα είναι η σχέση σου με τον εαυτό σου και τόσο πιο πολύ θα μπερδεύεσαι μέσα στη σχέση σου. Γιατί υποψιάζουμε ότι μπορεί, δεν ξέρω σίγουρα, πρέπει να σε ψυχολόγο από κοντά να κάνει ψυχοθεραπεία για να το βρει αυτό το πράγμα. Μπορεί να προβάλλει πάνω στο φίλο σου θέματα άλυτα που έχει με του γονεί σου. Μπορεί. Λοιπόν, είσαι 25 χρονών. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να αυτό που σου λέω δεδομένη και τη εμπειρία σου Δεδομένου και του μεγαλώματο σου, δεδομένου και των πολλών απογοητεύσεων που έχει δεχθεί από του γονεί σου και των διακρίσεων που βλέπει ότι γίνονται ανάμεσα στα αδέρφια, είναι δύσκολο αυτό που θα σου πω, αλλά είναι η σωτηρία σου, κατά τη γνώμη μου. Μάλλον ίσω είναι η σωτηρία σου. Άκουσε το. Προσπάθησε να ανεξαρτητοποιηθεί, κουκλά μου. Προσπάθησε να είσαι οικονομικά ανεξάρτητη. Καταλαβαίνω ότι έχει λαχτάρα να σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να το κάνει αυτό και στα 27 σου, μπορεί να το κάνει και στα 28 σου, μπορεί να το κάνει και στα 30 σου. Αυτό που προτεύει αυτή τη στιγμή, αυτό που είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, είναι να ανεξαρτητοποιηθεί οικονομικά από του γονεί σου, ώστε πλέον να σταματήσει αυτή η σύγκρουση με του γονεί σου μέσα σου. Και να σταματήσει και η ψυχολογική και η συναισθηματική εξάρτηση. Η γνώμη μου είναι να βρει μια δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά, και να δουλέψει σκληρά, να, βάλει τον εαυτό σου περιθώριο ένα χρόνο. Να πει για ένα χρόνο θα δουλέψω προκειμένου να εξαρτητοποιηθώ οικονομικά. Να μην παίρνω ούτε λεπτό από του γονεί μου, ούτε σέντα από του γονεί μου. Να, τα να, βγάζω μόνη μου τα προστοζή. Και όταν ανεξαρτητοποιηθεί οικονομικά, τότε θα μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί και συναισθηματικά. Και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό και η ψυχοθεραπεία. Και υπάρχουν πολλές δωρεάν δομές. Ψάξε. είτε στη σχολή σου που σπουδάζεις, μπορεί να υπάρχει δωρεάν δομή γιατί σπουδάζει η φίλη κάτι που δεν της αρέσει, αλλά σπουδάζει. Είτε στο δήμο της περιοχής σου, τηλεφώνα στο 15900 αν είσαι στην Ελλάδα, ή στο 1440 αν είσαι στην Κύπρο που είναι ο αριθμός για τη βία στην οικογένεια για να ζητήσεις να σου δώσουν και στήριξη αλλά και πληροφορίες για δωρεάν ψυχολογική στήριξη, γιατί υπάρχουν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα δωρεάν δομές ψυχολογικής στήριξης και βάλε προτεραιότητα σου αγάπη μου να ανεξαρτητοποιηθείς οικονομικά από τους γονείς σου, να μην τους έχεις πλέον ανάγκη, να ανεξαρτητοποιηθείς και ψυχοσυναισθηματικά από αυτούς, ούτω ώστε μέσα στη σχέση σου να μείνει επειδή γουστάρει. όχι να, μείνει επειδή θα είναι το δεκανίκι σου σε περίπτωση που χαλάσει σχέσει με του γονεί σου. Και όταν ανεξαρτητοποιηθεί συναισθηματικά, ψυχοσυναισθηματικά και οικονομικά, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να δει με άλλο μάτι το φίλο σου, επειδή θα βλέπει με άλλο μάτι τον εαυτό σου. Όταν αποκαταστήσει τη δική σου σχέση με το δικό σου εαυτό, τότε ίσω να μπορεί να βλέπει και πιο θετικά το φίλο σου. Υπάρχει εκεί περίπτωση να αποκαταστήσει τη δική σου σχέση με το δικό σου εαυτό, και τότε να δει ότι ο φίλο σου δεν σου κάνει. Τώρα όμω δεν έχει καθαρό μυαλό για να αποφασίσεις εάν τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθεις για το φίλο σου, α, τα, τα νεύρα που σου προκαλεί και η βαρεμάρα έχουν να κάνουν με τον ίδιο, έχουν να κάνουν με σένα που τα προβάλλεις πάνω του. Σου στέλνω όλη μου την αγάπη και σε παρακαλώ, προσπάθησε να, ξα... να ανεξαρτητοποιηθείς. Φιλιά. Καλή σας μέρα.